Συνέγινές μου, αδέρφια πολεμιστές μου, και συνέχεια, όπως σας υποσχέθηκα, για να μπαίνουν τα πράγματα σε σειρά και σε οργάνωση και να οργανωθούμε όλα τα γραφεία και όλες οι περιφέρειες και να ξεκαθαρίζουν σιγά σιγά όλα τα πράγματα, διότι άλλο να έχεις αποδείξεις και άλλο να λες όλα αυτά η προδοσία που έχει γίνει και από τα άτομα που εξελίσσεται, που λένε ασυστόλως ψεύδι, γελιότητες, προκαλώντας τόσο εμάς, τόσο το δίκαιο, αλλά και την θέση τους στην πρωτοτική, την επικυρώνουν όσο καλύτερα γίνεται. Για να ξεκαθαρίσουμε μία και διαπαντός. Η κεντρική περιφερειακή διοίκηση, που ήταν 5 μέλη, εγώ, ο Ανδρουλιδάκης, ο Αλεξάνδρος, ο Γιάννης, η Βίκη και ο Βασίλης, οι προδότες δηλαδή, οι επίσημοι, εγώ με την ψήφο μου, και έδωσα ψήφο, έγγραφη και εξουσιοδότηση στο Συμβούλιο της Κεντρικής Περιφερειακής Διοίκησης, όπου 3 μέλη, ο πρόεδρος, ο Ανδρουλιδάκης και ο Αλεξάνδρος, ψηφίσανε την αποχώρηση των 2 ατόμων και η αντικατάσταση των ατόμων αυτών με τον Πλόσκα και με τον Μενεγή τον Νίκο. Νομιμότατη διαδικασία, ψήφιση Συμβουλίου Προέδρου και ιδιαίτερα η ψήφωση δικιά μου, η οποία έχει και βέτο. Μπορώ και έχω δικαίωμα εκ του νόμου, και όλοι το ξέρουν αυτό, αν κάποιοι νομικοί είναι κάθετοι και γελοί και δεν το γνωρίζουν, ιδιαίτερα κάποιοι προδότες νομικοί που ήταν και υποτίθεται μαζί μας, τότε θα έχουν πρόβλημα μεγάλο. Μπορώ με μια εξουσιοδότησή μου να παραστώ σε οποιοδήποτε συμβούλιο θέλω ή να έρθει ένας δικηγόρος να φέρει την εξουσιοδότησή μου και την ψηφοφορία, που σημαίνει θα δηλώνω μέσα στην εξουσιοδότηση, θα του έχω αναθέσει κιόλας και ποιον πρέπει να βάλει ή τι πρέπει να ψηφίσει. Αυτό μπορώ να το κάνω. Είμαι δικηγόρο, είμαι οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο που φέρει την εξουσιοδότηση και την υπογραφή μου. Ό,τι άλλο πέραν τούτου είναι γελίο, είναι προδοτικό, επιφέρει μόνο σύγχυση και γελιοποιεί όποιον το λέει. Άρα, αύριο, αν θέλω να ξαναλλάξω το Συμβούλιο, θα στείλω μια άλλη εξουσιοδότηση στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο θα συγκαλέσει το Συμβούλιο και θα πάρουν και θα ψηφίσουν τις αποφάσεις, εφόσον και τα 2 τα άλλα μέλη συμφωνούν στην ψήφο τη δικιά μου, αυτό τελειώνει τα πάντα. Άρα είναι τόσο ξεκάθαρο, τόσο απλό. Τώρα όταν το απλό το κάνεις προδοτικό, γελίο, είσαι γελίος εσύ που το αναπαράγεις και λες όλες αυτές τις γελιότητες. Άρα, η κεντρική διοίκηση είναι πολύ συγκεκριμένη. Τα άτομα βέβαια, τα 3 προϋπήρχαν από την αρχή. Τα 2 προϋπάρχουν και αυτά ανάμεσά σας, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Βεβαίως όμως, επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλος ντόρος με την κεντρική ή τουλάχιστον με τα άτομα, τα 2, αν έχετε κάτι επιλείψιμο, τα οποία δεν είναι στο στόχο, στο σκοπό, ή έχουν προδώσει ή έχουν κάνει οτιδήποτε, παρακαλώ να το βγάλετε δημόσια για να γνωρίσω και εγώ τι γίνεται, γιατί γνωρίζω. Οπότε, όποιος έχει στοιχεία ή οτιδήποτε για τον Νίκο τον Μενεγή, ή για τον Πλόσκα τον Ιωάννη, ή για τον Αλέξανδρο τον Μεταξά, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας στον Πολιτικό Φορέα, αν έχετε κάτι, να τα βγάλετε δημόσια, έχετε το δικαίωμα και την άδεια να βγουν δημόσια να κρίνουμε, να δούμε τι γίνει, ρε παιδί μου. Ό,τι άλλον πέρα τούτου και των αποδείξεων αυτών, είναι γελίο, είναι προδοτικό και εξυπηρετεί το σχέδιο των προδοτών, το οποίο μεγαλώνει ο αριθμός μέρα με την ημέρα, και αυτό θα πρέπει να τελειώσει. Και κάποια στιγμή θα κοντίνει αυτός ο αριθμός και θα φτάσει σε ένα συμπέρασμα, σε ένα σύνολο, να τελειώνουμε με τον καρκίνο αυτό, διότι έχετε χάσει 6 μήνες ήδη και θα πρέπει να τελειώνουμε. Βεβαίως τα ψέματα τελειώνουν σιγά σιγά, έχω πει ότι έχουμε έρθει στο στύψιμο, θα είναι σκληρά τα πράγματα από εδώ και πέρα, δεν πρόκειται να αφήσουμε τίποτα. Όσοι επανέλθετε έχει καλώς, όσοι δεν επανέλθετε καλή σας τύχη, και θα πρέπει να μαζευτούμε γιατί δεν έχουμε χρόνο, ο εχθρός είναι πολύ μεγάλος, ο πόλεμος είναι μεγάλος, οι μάχες διεξάγονται συνεχώς. Έβγε στους συνέλληνες και στα παλικάρια μου, στη φυλή μου που τρέχει, κάνει οργανώσεις, δράσεις παντού και που θα γίνουν πολύ πιο έντονες αυτές. Μπράβο, είχαν σταματήσει 6 μήνες τα πάντα από την ώρα του δικαστηρίου.
όλα αυτά τα πρωτοτόσκυλα μαζί με κάποιους συνεργάτες και πλανεμένους συνέλληνες που μπορεί να μην φταίγανε, έχουμε έναν αγώνα δρόμου να σταματήσουν τα εξώδικα και δεν έγινε κανένα εξώδικο, δεν έγινε δράσεις. Βεβαίως δράσεις γίνανε από παλικάρια της Ελλήνων Συνέλευσης και Θεσσαλονίκη και παντού και μπράβο τους και έβγε και μεγάλη μου τιμή και άπειρο σεβασμό προς αυτούς που δεν ακούσανε στα καλέσματα της ειρήνης και της προδοσίας των σκυλιών αυτών, των σκύλων, των υπανθρώπων αυτών και εκτέλεσαν το έργο και την αποστολή τους. Ήδη έχουν ενταθεί όλες αυτές οι προσπάθειες τώρα, βεβαίως παντού τα εξώδικα παντού, να βγείτε έξω, να ενημερώσετε τους πάντες. Τα εξώδικα είναι σε πολύ συγκεκριμένη φάση, άμα το θέλετε, του καθεστώτος. Πονάει το καθεστώς και με τα μούτρα μου και με το ΣΟΡΑ και με την Ελλήνων Συνέλευση. Πονάει με εσάς γιατί εσείς συστρατεύεστε, ενώνεστε, μαζεύεστε, καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεστε και γίνεται πιο πιεστική η θηλιά στο λαιμό τους. Το βλέπουν και αυτοί. Πρέπει γρήγορα να συστρατεύσουμε τον κόσμο, να συστρατευτούν όλοι μαζί, να τελειώσει τώρα κοντά, θα τελειώσει και αυτή η αηδία με τα γελία, τα υποκείμενα που δεν ξέρω τι θέλανε, ούτε αυτά τα ίδια δεν ξέρουν τι θέλουν. Και όλα να μπουν σε μία ροή ανέλυξης, να περπατήσουμε πολύ δυνατά προς την κορυφή, προς το στόχο, στο σκοπό, προς την απελευθέρωσή μας. Έβγε, ξαναλέω, σε όλους τους συνέλληνες που συμμετέχουν σε δράσεις και γίνονται πιο έντονες οι δράσεις σε όλα τα σημεία της Αθήνας. Η Αθήνα, όπως έχω πει, έχει βοήθεια. Να βγάζετε συνέχεια τις παλιές εκπομπές, έχουν γίνει 3.000 εκπομπές, 3.000, κοντά 3.500 ραδιοφωνικές, σε σταθμούς, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε δράσεις, σε ομιλίες, όλα αυτά να βγουν στην επιφάνεια. Θέλω όλα τα γραφεία, ιδιαίτερα οι οργανισμοί αυτόνομοι που είναι σε κάθε Δήμο, αυτό είναι αυτόνομος, σε κάθε Δήμο, δεν είναι αυτόνομος, κάνω ό,τι γουστάρω. Γιατί και ο οργανισμός μας είναι αυτόνομος, αλλά δεν κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, συλλογικά δουλεύουμε και εργαζόμαστε. Και δρούμε, ζούμε, βιώνουμε, να μαζεύετε τα αρχεία σας. Να έχει το κάθε γραφείο, ο κάθε τόπος, ο κάθε δήμος, αλλά και όλα μαζί στις περιφέρειες, τις μεγάλες μας δράσεις. Έχουμε γράψει μια μεγάλη ιστορία όλοι μαζί. Όλοι μαζί και είναι μεγάλη μας τιμή αυτές τις ώρες που στον πλανήτη δεν τολμούσε κανένας να μιλήσει, να κουμπίσει, να οργανωθεί. Να πει τις αλήθειες. Φοβόσανται όλοι τις στοές, τα υπόγεια, τις εκκλησίες. Φοβόσανται τις αιρέσεις, φοβόσανται τα κόμματα, τις αστυνομίες, τις δικαιοσύνες. Εμείς τολμήσαμε να πούμε όλα τα τεράστια, όλες τις τεράστιες αλήθειες. Τολμήσαμε να κάνουμε δρόμενα πραγματικά. Τολμήσαμε να αναγάγουμε την ιστορία μας, να ακουστεί παντού. Να ακουστούν οι αλήθειες. Πολλοί θυμώσανε. Πηγαίνανε, ανάβανε κεριά, κάνανε φιέλαια, ξαναμπήκανε στις τρύπες τους. Δεν πειράζει, τους αφήσαμε να οριμάσουν. Πολλοί μας πολέμησαν. Βέβαια, κάποιοι το παίξαν και δικοί μας. Είναι μεγάλη ιστορία, όπως έχω πει. Είναι μεγάλη τιμή και δόξα. Είναι τεράστιο σεβασμός στην ίδια μας τη δημιουργία. Η ίδια μας τεράστια ιστορία. Και άνθρωπος που δεν αντέχει την πραγματική του ιστορία δεν είναι άνθρωπος, είναι μη άνθρωπος. Απλά δεν το ξέρει. Και απλά νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Δεν πρέπει να μπερδέψουμε τίποτα. Όλη η Ελλάνια, τεράστια κοσμοθέαση, δεν έχει μέσα ούτε Βούδα, ούτε Κούδα, ούτε Παστίτσιους, ούτε Παΐσιους, ούτε Άγιους, ούτε Μουσουλμάνους, ούτε Χριστιανούς, ούτε Εβραίους, ούτε τίποτα, ούτε κανέναν άλλο κερατά. Έχει μια τεράστια κοσμοθέαση. Μόνο με Έλληνες. Με Έλληνες προγόνες, με Ελλάνιες δυνάμεις δημιουργίας, όπως πραγματικά έχω πει, ότι ό,τι έχω πει το αποδεικνύω. Περιμένετε στις επόμενες μέρες. Έρχονται 10.000 σελίδες που πρέπει να μελετήσετε και να αρχίσετε να μπείτε σε μια δικιά σας διαδικασία, στην πραγματική σας δημιουργία, την οποία θα την αποδείξετε μπροστά στα μάτια σας και θα βλέπετε τα πάντα. Θα θυμώσετε πολύ με τις γελιότητες του πλανήτη, κάθε ακαδημαϊκού, κάθε επιστήμονα, κάθε δογματόσκυλου, κάθε κερατά, κάθε βλαμένου, κάθε υβριδίου, κάθε ανόητου, κάθε αρρωστημένου. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία μεγάλη έχει να καταλάβετε εσείς ποιοι είστε, να καταλάβετε τι δημιουργήματα είστε. Θα έρθουν οι μέρες που θα μιλήσουμε για αυτά, με πολύ μεγάλη ανάλυση. Δεν γίνεται, θα καταλάβεις. Αν δεν θέλεις να καταλάβεις ή τουλάχιστον δεν δέχεσαι τη φύση σου, ακόμα και το υβρίδιο που ζει σήμερα στη δημιουργία τη δικιά μας, την μοναδική πραγματική, την αληθινή, να ζήσει θέλει. Και είναι μεγάλη του τιμή να γίνει και αυτό ο άνθρωπος, εφόσον ήρθε να ζήσει ως πλάσμα. Και νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Ίσως νομίζω ότι είναι και τίποτα ανώτερο από τον άνθρωπο ή από το δημιούργημα. Γιατί όλα τα δημιουργήματα είναι το ίδιο. Και τη ίδια ουσία. Όλα αυτά όμως δεν είναι τη ώρα.
Της ώρας είναι να τελειώνουμε γρήγορα από όλες τις προδοσίες και από ό,τι μας ενοχεί. Πρέπει να βγάλουμε από πάνω μας τα αγκάθια. Ακόμα και αυτό το σπυρί που έσπασε, δεν γίνεται να μας νικήσει το σπυρί και να αφήσουμε το σπυρί να γίνει καρκίνος. Πρέπει να το σπάσουμε, να το καθαρίσουμε, να φύγει. Να φύγει η μόνιση από πάνω μας. Και να είναι καθαρός ο οργανισμός μας, ώστε να κάνουμε πραγματικότητα όλο το στόχο, το σκοπό, όπως έχει οριστεί από την αρχή. Μεγάλη μου τιμή και άξιοι όλοι όσοι κάνετε τις ορκομοσίες σε όλα τα γραφεία. Σήμερα χιλιάδες ορκισμένοι Έλληνες, Ελλάνοι, Γόνοι, ξεκινάνε και γίνονται ορκομοσίες σε κάθε γραφείο. Να εντείνονται οι ορκομοσίες, είναι το πρώτο χαστούκι, είναι το μάζεμα, είναι ο συνεγερμός, είναι αυτό που πρέπει να γίνει, να καταλάβει ο καθένας για ποιο στόχο και σκοπό ζει, πολεμά και τι θέλει να κάνει. Όλα τα γραφεία, παντού και σε όποιες ομιλίες κάνετε, να κάνετε ορκομοσίες, να δίνετε τον όρκο και αν δεν θέλει του πολεμιστή, ας κάνετε τις υγείες. Έχει σημασία να οριστεί ως κυρίαρχος, ως δημιούργημα κάποιος, να μην είναι ο κανένας. Γεμίσαν οι λέσκες, γεμίσαν οι στοές, γεμίσαν όλες οι θρησκείες, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει ποιος είναι. Δεν ξέρει ποιος είναι ο κόσμος. Σου λέει κάπου πρέπει να είμαι κι εγώ, πού να πάω, κάτσε να δω τι δόγματα υπάρχουν, τι στοές, τι τάγματα, να πάω κι εγώ κάπου, αφού όλοι είναι κάπου. Να μην πάω κι εγώ, τι είμαι εγώ δηλαδή, μόνος μου, βλάκας είμαι. Κοιτάξτε τι κάνω στον κόσμο. Μαθαίνοντας ποιος είσαι, όλα αυτά τα μορφώματα, όλα αυτά τα εκτοπλάσματα, θα τα στείλετε στο διάολο που ανήκουν και θα ξέρετε ποιοι είστε και πώς πρέπει να ζείτε και να δημιουργείτε μέσα στη δημιουργία σας. Δώρο τεράστιο η δημιουργία και δώρο τεράστιο η ζωή της δημιουργίας. Εμείς εισπαταλούμε και σκεφτόμαστε πώς θα πεθάνουμε από την ώρα που θα γεννηθούμε. Έτσι μας έχουν μάθει, έτσι μας έχουν επιβάλει. Ωραία. Αυτοί που μας το επέβαλαν δεν έχουν καμία σχέση με εμάς και καμία σχέση με δημιουργία. Ούτε θεοί, ούτε εκπρόσωποι θεών. Εμείς είμαστε τα ίδια τα δημιουργήματα της δημιουργίας. Και θα το δείξουμε τόσο έντονα, τόσο ξεκάθαρα, με τόσες αποδείξεις και στοιχεία. Σε λίγες μέρες θα είναι όλα μαζί σας. Θα δείτε και θα αντιληφθείτε. Είναι τόσα πολλά. Πόλεμος, γνώση, νόηση, στρατηγική, προδοσίες. Ναι, είναι όλα μαζί. Δυστυχώς, είναι πολύπλευρος ο πόλεμος, όπως έχω πει. Και οι μάχες είναι πολύπλευρες. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να μην μας συνεπέρνει οτιδήποτε ελαφρύ. Έχουμε βάσεις, έχουμε χειρολαβές και δεν μπορεί κανείς να μας πάρει. Και να θυμάστε, ενωμένοι, ποτέ δεν νικηθήκαμε. Και ήμασταν πάντα νικητές. Πάντα. Και όλοι μαζί δεν μπορεί τίποτα να μας διηγήσει. Όταν απομονωθούμε έναν έναν θα μας διανύσουν. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε, ο μονόδρομος είναι η ένωσή μας. Πάντα ενωμένοι, πάντα στις δράσεις, βγείτε έξω, μην το ξεχνάτε, παντού, σε όλα τα καταστήματα, σε όλους τους δρόμους, σε όλες τις γωνίες, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη, όλος έχει χρήματα, όλες οι χώρες έχουν, πλούτο, τεράστιο, μην ξεχαστείτε. Τα μέγιστα, εσείς θα κάνετε τα μέγιστα και αυτό θα πέσει, όλα θα γίνουν ξαφνικά, όλα θα γίνουν με μιας. Το πότε θα εξαρτηθεί από εσάς. Όσο πιο γρήγορα και πιο δυνατά χτυπάτε, αυτοί θα πέσουν. Δεν αντέχουν. Όλα όμως θα γίνουν ξαφνικά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μέχρι το τέλος. Άπειρο σεβασμό και μέγιστη τιμή. Από μένα για όλους.